Στις 15 Αυγούστου, η Τσιτσι Ντίβεϊν μοιράστηκε ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο παρακαλούσε τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για εκείνη. Η Τσιτσι Ντίβεϊν, μια drag queen που διαγωνίστηκε σε δύο σεζόν του δημοφιλού σόου του Netflix, Drag Race του RuPaul, πέθανε σε ηλικία 34 ετών από πνευμονία. Η Ντίβεϊν, γεννημένη ως Ζάβιον Ντάβενπορτ, είχε νοσηλευτεί τον Ιούλιο για υψηλή αρτηριακή πίεση και υποψία νεφρικής ανεπάρκειας, αποκαλύπτοντας τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της. Προηγουμένως, το 2018, είχε αποκαλύψει στους θαυμαστές της ότι είχε διαγνωστεί με σκληρόδερμα, μια αυτοάνωση ασθένεια. Το έχω αντιμετωπίσει τους τελευταίους 8 ή 9 μήνες, αλλά φοβόμουν να το μοιραστώ με το κοινό, φοβούμενη ότι θα χάσω δουλειές και θα αντιμετώπιζα κριτική από φίλους και θαυμαστές. Με έκανε να μισώ την εμφάνιση μου, και επίσης με έκανε να απομακρύνομαι από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δεν κρύβομαι πλέον και δεν ζω πλέον με το φόβο, είχε δηλώσει για την ασθένεια της, τονίζοντας το πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίσει μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Στις 15 Αυγούστου, η Τσιτσι Ντίβεϊν μοιράστηκε ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο παρακαλούσε τους θαυμαστές της να προσευχηθούν για εκείνη, ώστε να πάνε όλα καλά με την υγεία της. «Είμαι συγκινημένος που μαθαίνω για το θάνατο της Τσιτσι Ντίβεϊν», δήλωσε ο RuPaul, δημιουργός του σόου, σε ανάρτηση του στο Twitter. «Είμαι τόσο ευγνώμων που ζήσαμε την ευγενική και όμορφη ψυχή της, θα μας λείψει πολύ, αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Είτε το γενναιόδωρο και στοργικό της πνεύμα να λάμψει σε όλους μας», η Ντίβεϊν, όπως γράφει το Vanity Fair, ήταν μια αξέχαστη διαγωνιζόμενη του Drag Race, που έκανε τον ντεμπούτο της στη σειρά κατά τη διάρκεια της σεζόν 8 το 2016. Η Ντίβεϊν ήταν μια ταλαντούχα χορεύτρια και σπουδαία lip singer. Ο θάνατός της θρηνήθηκε από πολλές συναδέλφους της, καθώς ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και όλοι έλεγαν τα καλύτερα για εκείνη.